Μανώλης Στεφανουδάκης, ο άρχοντας του Ακόντιου, όπως ήθιστε να τον αποκαλούν, μας υποδέχτηκε σπίτι του και θαυμάσαμε την τεράστια συλλογή των μεταλλίων του, τόσο σε πανευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο άνθρωπος, με την αστήριευτη ψυχική δύναμη που κατάφερε μετά το τροχαίο ατύχημα που τον καθήλωσε σε αναπηρικό καροτσάκι, να κατακτήσει την ύψιστη θέση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Μας μίλησε για το πώς ξεκίνησε τον πρωταθλητισμό, τις δυσκολίες που συνάντησε στο δρόμο του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Το πρώτο πράγμα που ξεκίνησε και με έβαλε στο χώρο του αθλητισμού ήταν καταρχάς ο υγρός τύπος, δηλαδή οι πισίνες. Ξεκίνησα να ξαναμαθαίνω να κολυμπάω από την αρχή, μετά το ατύχημα. Εκεί γνώρισα τον Γιώργο τον Καπελάκη, που έκανε προετοιμασία για να φύγει τότε, νομίζω, στην Νότια Αφρική σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που με έβαλε στον αθλητισμό. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που με έβαλε στον υγρό στίβο στην αρχή. Ξεκίνησα μετά προετοιμασία σαν αθλητής στο Ηράκλειο, να πηγαίνομαι καθημερινά. Έκανα 2 πανελλήνια πρωταθλήματα. Έκανα αρκετές διακρίσεις στην κολύμβηση. Το γεγονός που σταμάτησα την κολύμβηση ήταν η χιλιομετρική απόσταση. Καθημερινά έπρεπε να κάνω 120-130 χιλιόμετρα. Και έτσι πήρα μια απόφαση να αλλάξω ένα άθλημα. Αυτό που είχα σκεφτεί κατευθείαν ήταν ο στίβος. Οπότε ήταν να αλλάξεις άθλημα, όχι να σταματήσεις. Όχι να σταματήσω, δεν ήθελα με τίποτα να σταματήσω. Μ' άρεσε ο χώρος, μ' άρεσε όλο αυτό που γινόταν, μ' άρεσε η παρέα που είχα βρει. Άρα λοιπόν δεν ήθελα να σταματήσω, απλά να αλλάξω, να κάνω την προετοιμασία μου πιο εύκολη. Και έτσι μπήκα στο στίβο το κανονικό. Και υπήρχαν οι υποδομές. Οι υποδομές δεν υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχε και αυτό ότι ο Μανώλης Στεφανουδάκης όταν ξεκινούσε θα ήταν αθλητής παραολυμπιακών αγώνων, παγκοσμίων πρωταθλημάτων και αυτά. Ήταν αυτό που μου άρεσε. Λέω: θα πάω, θα κάνω την προπόνησή μου, θα τρέχω μέχρι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είναι super wow, εντάξει. Αυτός ήταν ο στόχος. Έτσι και εμείς ξεκινήσαμε, δουλέψαμε σκληρά. Είδαμε ότι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είχαμε δυνατότητες να πάμε ένα σκαλοπάτι προς τα πάνω. Στην πρώτη μας διοργάνωση στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην Κροατία. Είδα ότι υπάρχει μέλλον, δηλαδή ότι μπορώ να κάνω κάτι, να πάω λίγο πιο πάνω. Έτσι παλέψαμε, δουλέψαμε σκληρά για αρκετά χρόνια. Τον πρώτο καιρό, ας πούμε, είμαστε σε ένα στάδιο που δεν υπήρχαν καταρχάς υποδομές. Ό,τι έχει φτιαχτεί στο στάδιο, έχει φτιαχτεί από το σύλλογο το μέλλον, ας πούμε, και από προσωπική εργασία δικιά μου, από ανθρώπους που με στηρίζει ειδικά τα πρώτα χρόνια στο ότι ήθελα να είναι εκεί μέχρι να το τελειοποιήσουμε. Τώρα έχουμε καταφέρει, έχουμε καμία υποδομή. Υπάρχει σαν μια τέντα ειδική που μας προστατεύει από το νερό, μας προστατεύει από τον ήλιο, από τον αέρα. Είναι καλές συνθήκες. Ναι, έχει αλλάξει ο εξοπλισμός, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, υπάρχει προσβασιμότητα, φτιάξαμε δικά μας αποδυτήρια που είναι προσβάσιμα. Τότε εμείς όμως δεν είχαμε βρει δρόμο ανοιχτό, αλλά δεν βρήκαμε και εμπόδια. Αυτό πρέπει να το λέμε, ότι ο Δήμος, όλοι οι αθλητές που ασχολούνταν με όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, η ομάδα του ποδοσφαίρου των Μοιρών, ποτέ δεν στάθηκε εμπόδιο. Άρα λοιπόν δεν βρήκα εμπόδια στον δρόμο, αλλά δεν βρήκα και ανοιχτό δρόμο. Όμως αυτό έγινε στην πορεία. Και αυτό ήταν και ο λόγος που παρέμεινα στην περιοχή μου και δεν έφυγα ούτε στο Ηράκλειο, ούτε στην Αθήνα, ούτε στη Θεσσαλονίκη, παρόλο τις προτάσεις που είχα. Πριν το ατύχημα, ήσουν ένας τέτοιος άνθρωπος, ήσουν αθλητικός. Στον χώρο του αθλητισμού γενικότερα, όχι, είτε στα τεχνικά είτε πιο σοβαρά. Όχι, όχι, καθόλου. Στον χώρο του αθλητισμού καθόλου. Η δουλειά μου ήταν αρτοπίος ζαχαροπλάστης. Το μόνο που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν η θάλασσα, δηλαδή κατά δεις ψαρντούφεκα και αυτά τα πράγματα. Μ' αρέσαν και μ' αρέσουν και ακόμα. Το υγρό στοιχείο το έχω ακόμα μέσα μου. Πολύ λίγο με τις μηχανές, με το εντούρο, αυτό το πράγμα ασχολιόμουν. Αυτά, δεν είχα κάτι άλλο. Σαν πιτσιρίκος, βέβαια, σχολικούς αγώνες έχω κάνει. Αλλά ποτέ δεν προχώρησα να βγει. Ως πρόεδρος του Ιδρύματος «Το Μέλλον» για παιδιά με αναπηρίες, μας ενημέρωσε για τις δράσεις του, καθώς και τις προσωπικές του ομιλίες στα σχολεία της Κρήτης. Συμβουλή του, να κυνηγάμε τα όνειρά μας, όσο μεγάλα κι αν είναι αυτά, να μην παρετούμαστε και θα έρθει η μέρα που θα ανταμυφθούμε.
Ο σύλλογος έχει όλη την οικογένεια της αναπηρίας, δεν υπάρχει κάποια διάκριση. Δεν είναι, ας πούμε, μόνο για κινητικά αναπήρους, είναι και για νοητική αναπηρία, είναι για όλες τις αναπηρίες που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Ο σύλλογος αυτός ιδρύθηκε το 2008. Αυτή τη στιγμή το Μητρό του έχει περίπου 500 και μέλη. Στήθηκε, αυτό έχει μεγάλη σημασία, στήθηκε από τη στήριξη της περιοχής. Δεν έχει πάρει κανένα κρατικό κονδύλιο. Η περιφέρεια ήταν στο πλευρό μας, ο Δήμος ήταν στο πλευρό μας. Αλλά αυτοί που το αγκαλιάσαν και το στηρίξαν ήταν ο κόσμος της περιοχής. Στο κάθε τι. Ένα ζευγάρι παντρευόταν, δύο μπουμπινιέρες, έφερνε χρήματα. Κάνεις ομιλίες σε σχολεία, σε όπου σε καλούν και γενικότερα πας και μιλάς. Έχω πάει σχεδόν σε όλο το νησί. Έχω πάει να μιλήσουμε για τα τροχαία σε μεγάλα παιδιά, γυμνάσιο, λύκειο. Ερθώ σταυρός, αστυνομία, διάφοροι φορείς. Και εγώ. Όταν έρθει η ώρα να μιλήσω, γιατί δεν θα μπω στη διαδικασία να μιλήσω ούτε με νούμερο ούτε τίποτα. Αυτό που πάντα θα τους πω είναι το τι βίωσα, το τι πέρασε η οικογένειά μου και το τι πέρασα εγώ στα νοσοκομεία. Δεν πέφτει καρφίτσα καν. Πώς περάσαμε το κομμάτι της καραντίνας και ποιος είναι ο στόχος λοιπόν από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν διοργανώσεις, αν θα πάμε στο Τόκιο, τι συμβαίνει με όλη αυτή τη διοργάνωση? Η καραντίνα την περάσαμε, όπως είπες, με αρκετή προπόνηση, εντατική, χωρίς να υπάρχει ένα πλάνο. Προσπαθούσαμε να είμαστε συνεχώς έτοιμοι, μήπως κάτι παρουσιαστεί τελευταία στιγμή. Είμαστε πάλι στη βασική προετοιμασία, ο βασικός στόχος είναι η Παραολυμπιακή. Και μετά τι? Και μετά πρέπει κάποια στιγμή να πούμε κι εμείς ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο. Δεν μπορείς να κάνεις 10 διοργανώσεις το χρόνο. Μία ίσως να αρχεί. Άντε, δύο. Δεν μπορεί ένας αθλητής, θεωρώ, ότι μπορεί να αποσυρθεί αύριο το πρωί εντελώς. Τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα σηκωθώ το πρωί να πάω στην προπόνηση. Νομίζω και στο τα άτομα με ειδικές ανάγκες θεωρώ ότι δεν πρέπει να σταματούν τον αθλητισμό. Είναι ένα κομμάτι που μας κρατάει, είναι ένα κομμάτι που μας γυμνάζει, είναι ένα κομμάτι που αν θα το αφήσουμε θα το βρούμε μπροστά μας. Όμως και το εντατικό, ο πρωταθλητισμός είναι πολύ δύσκολος. Ποιο είναι το μετάλλιο ίσως που να έχει μια πιο συναισθηματική ίσως αξία περισσότερη για σένα, ή το ξεχωρίζεις από όλα τα υπόλοιπα που είναι τόσο πολλά? Εντάξει, σίγουρα. Και γιατί? Το χρυσό μετάλλιο της Βραζιλίας είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορούσα να πετύχω. Παραολυμπιακό χρυσό μετάλλιο με παραολυμπιακό ρεκόρ να συνοδεύεται. Το έσπασα μετά από δύο παραολυμπιάδες. Ήταν του 8 το ρεκόρ και εγώ το κατέρριψα. Το 16, για μένα είναι αυτό που λένε το ταβάνι. Ναι. Για κρίσεις έχω αρκετές και εμπειρίες πολλές και ωραία συναισθήματα από όλες αυτές τις διοργανώσεις και κάθε φορά που βγαίνεις στο βάθρο, ό,τι και να έχεις περάσει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, τα διαγράψεις εκείνη τη στιγμή, γιατί ξέρεις ότι η ομάδα σου δικαιώθηκε. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που μια σκέψη αναφέρει? Ιπποκράτης Κατζάης, Ιάκωβος Ιωαννίδης, αλλά είναι και οι υπόλοιποι που πλαισιώνουν, έτσι. Είναι οι άνθρωποι που θα τρέξουν για τις χορηγίες, οι ίδιοι χορηγοί. Μπορεί ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί με αυτό και δεν έχει μια καλή οικονομική κατάσταση, π.χ. να μπορεί να τα απεξέλθει, να φτάσει δηλαδή σε ένα υψηλό επίπεδο? Αν δεν έχει κάποιους να σε στηρίξουν οικονομικά χορηγούς και πρέπει να κάνεις τις διοργανώσεις όπως κάνω εγώ, όχι. Και ήρθε η ώρα να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Είσαι τόσο προσιτός. Αν κάποιος δεν γνωρίζει ποιος είσαι και τι είσαι, δεν θα καταλάβαινε ποτέ αυτό που είσαι, η αλήθεια είναι. Θέλω να παραμείνω αυτό που ήμουν και πριν να μπω στον αθλητισμό και πριν και τις διακρίσεις. Τα φώτα κάποια στιγμή σβήνουν. Ναι, ο άνθρωπος μένει. Η ιστορία θα μείνει. Εγώ θα παραμείνω αυτός που ήμουν και τότε. Και αυτό θέλω να παραμείνω και έτσι θέλω να είμαι και τώρα. Και ένα τελευταίο μήνυμα σε όσους μας βλέπουν και μας ακούν, έτσι λίγο να πούμε με αυτό κλείνει ο Μανώλης Στεφανουδάκης. Θα πω στο κομμάτι του αθλητισμού, στα παιδιά που ξεκινάνε τώρα, ότι τα όνειρά τους πρέπει να τα κυνηγάνε, να μην το βάλουν ποτέ κάτω. Γιατί όταν έχεις ένα όνειρο, το κυνηγάς μέχρι να το ζήσεις.
Και αν το θες πραγματικά, είναι πώς λέμε ότι συνωμοτεί το σύμπαν και θα γίνει. Και όμως, εγώ το έχω ζήσει πολλές φορές, άρα λοιπόν συνωμοτεί το σύμπαν και το όνειρό σου το πραγματοποιήσει. Είναι πολύ σημαντικό να ζεις τα όνειρά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σε καλά και καλή επιτυχία για το Τόκιο. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και να προσθέσουμε και άλλο ράφι στη συλλογή μας. Πρέπει.